Η μέθοδος των εξωδίκων κατά βουλευτών κερδίζει όλο ένα και περισσότερο έδαφος και αυτή τη φορά βρήκε εφαρμογή και στο νομό της Αλοκαρνανίας. Στη Λαϊκή Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Δημοκρατίας, αποφασίστηκε η επίδοση από δικαστικό επιμελητή εξώδικης δήλωσης κατά βουλευτών όλων των κομμάτων του ΝΑΜΟΥ και συγκεκριμένα κατά τον Θάνο Μωραΐτη, Ανδρέα Μακρυπίδη, Σοφίας Γιανακά, Πάνο Κουρουμπλή, Μάριου Σαλμά, Δημήτρη Σταμάτη, Κώστα Καραγκούνη και Νίκου Μωραΐτη. Στην εξώδικη αυτή δήλωση, μεταξύ των άλλων, αναφέρεται. Έχει περάσει ήδη ένας χρόνος από την ψήφιση του περίφημου μνημονίου και εμείς μόλις πριν λίγους μήνες μάθαμε τι ακριβώς ψηφίστηκε τότε. Σε γενικές γραμμές, μάθαμε πως με το μνημόνιο και τη δανειστική σύμβαση, το σύνολο της δημόσιας περιουσίας και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας είναι δεσμευμένα και ελέγχονται από τους δανειστές μας. Κάθε αξιοποίηση εθνικών περιουσιακών στοιχείων, μετοχών, ομολόγων και άλλων αξιογράφων και δικαιωμάτων θα μπορεί να γίνεται εις όφελος του δανείου και επομένως μόνο με τη συγκατάθεση της Τρόικας. Η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί χωρίς τη συνένεση των δανειστών της να συνάψει οποιαδήποτε οικονομικού περιεχομένου σύμβαση με τρίτη χώρα ή οργανισμό. Η μορφή της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας θα εξαρτάται από τη συνένεση των δανειστών και το προϊόν της αξιοποίησης θα είναι δεσμευμένη περιουσία. Έχουμε απαραιτηθεί άνευ όρων και αμετακλήτως από κάθε ένσταση εθνικής κυριαρχίας και από κάθε άλλη ένσταση που περιέχει ως όρος η σύμβαση. Ερωτώνται λοιπόν οι βουλευτές εάν έχουν λάβει γνώση όλων αυτών. Καλούνται μάλιστα να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και της εντεταλμένης αποστολής τους ως οι αντιπρόσωποι του ελληνικού λαού και να ενεργήσουν αναλόγως και όχι ως εκτελεστές αθέμητων εντολών του κόμματός τους ή ξένων συμφερόντων. Επειδή εντός των προσεχών ημερών επίκειται η ψήφιση και νέου επαχθέστερου μνημονίου και επειδή ο ελληνικός λαός θα αναζητήσει και θα τιμωρήσει τους υπαίτιους μιας κοινωνικής εθνικής καταστροφής που μπορεί να αποβεί και χειρότερη από αυτή του 1922, του 1974 ή ακόμη και του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, αναφέρεται στο εξώδικο πως καθιστούνται οι βουλευτές υπεύθυνοι και υπόλογοι έναντι του ελληνικού λαού. Τέλος, καλούνται να μην προβούν στην ψήφιση του μεσοπρόθεσμου προγράμματος και των συνημμένων με ταυτού εφαρμοστικών νόμων, όπως θέθηκε ως προαπαιτούμενο από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την εκταμείευση της πέμπτης δόσης της δανειακής σύμβασης. Υπογράφοντες είναι τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Χρήστος Καπνιάρης, Γαριφαλιά Μουτοπούλου, Ανδρέας Καραγιάννης, Ροζάρια Ρόμπολα, Νάντια Κοντομέρκου, Σωτήρης Τηγανίτας, Περικλής Κουμπούρης, Λευτέρης Τηλιγάδας και Βάγια Κωνσταντή.